Εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Σκουρλέτη, Φίλη και Βίτσα. Απειλή και άλλους διαφωνούντες με νέο τελεσίγραφο Στέφανος Κασελάκης. Μάχη χαρακομμάτων στο παρασκήνιο για τα κουκιά στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αξιολογική και μη δεσμευτική κρίση του Προέδρου δηλώνει εφοπλιστικά στο Άξιον 24 ο Πρόεδρος του Οργάνου, Αντώνης Κοτσακάς. Θεατές μπροστά στην κρίση κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφικτη ενότητα διαπιστώνει Ευκλήδη Τσακαλώτος. Πόλεμο στα social media μεταξύ των μέχρι χθες συντρόφων. Να παρέμβει και να καθαρίσει το τοπίο ζητούν στελέχη από τον Αλέξη Τσίπρα. Μαζεύουν υπογραφές οι διαφωνούντες για έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Κυνηγοί κεφαλώνει τρομοκράτες της Χαμάς. Θα έπαιρναν χιλιάδες δολάρια και από ένα σπίτι για κάθε όμηρο που θα έπαιρναν, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Παζάρια και πιέσεις στο παρασκήνιο για τους απαχθέντες, μετά και την απελευθέρωση των δύο λυκειωμένων γυναικών. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Στρατηγικοί παράγοντες καθυστερούν την επίθεση, λέει ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού. Έως και 6 βαθμούς η προς τα πάνω απόκληση της θερμοκρασίας τον φετινό Οκτώβριο. Με πολλά θερμά ακραία ρεκόρ θα κλείσει ο μήνας, εκτιμούν οι μετεωρολόγοι. Έντονη δραστηριότητα κουνουπιών λόγω των θερμοκρασιών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε δρόμο διάσπασης χωρίς επιστροφή έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να δείξει την πόρτα της εξόδου στους Πάνο Σκουρλέτη, Νίκο Φίλη και Δημήτρη Βίτσα. Η εικόνα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αποκαρδιωτική, καθώς ο εμφύλιος έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με εκατέρωθεν βαρύτατες αιχμές και υπονοούμενα. Η Κουμουνδούρου στέλνει νέο τελεσίγραφο προς τους διαφωνούντες και για νέες διαγραφές, την ώρα που η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίζεται να μαζεύει υπογραφές για έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Το μεγάλο ξεκαθάρισμα βέβαια θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 και 12 Νοεμβρίου, που με τη σημερινή κατάσταση δείχνει πάρα πολύ μακριά. Στο μέτωπο του πολέμου τώρα στο Ισραήλ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε αργά το απόγευμα ότι όλα είναι έτοιμα για την εισβολή στη Γάζα και πως στρατηγικοί λόγοι έχουν καθυστερήσει την ένταξή της. Στο παρασκήνιο όμως, όπως θα δούμε, εξελίσσεται ένα σκληρό παζάρι για την τύχη των ομήρων. Θα συνδεθούμε με όλους τους συναδέλφους. Μαζί μου στο στούντιο ο Σεραφείμ Κοτρότσος, ο ανταποκριτής μας Μιχάλης Ιγνατίου, ο Τάσος Μαγιόπουλος με όλα τα νεότερα από το Ισραήλ και ο Αντώνης Γιώκας για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα πρόσωπα που μέχρι σήμερα παραμένουν σιωπηλά και φυσικά για το ρόλο του Άλεξη Τσίπρα και τις εισηγήσεις που δέχεται να παρέμβει. Να δούμε όμως πρώτο το ρεπορτάζ για τη μάχη στο παρασκήνιο του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο του συσχετισμού στην Επιτροπή Διοντολογίας που καλείται να σφραγίσει τις διαγραφές. Εκτός ελέγχου μένεται η σύγκρουση στην Κουμουντούρου ανάμεσα στη νέα ηγεσία και την εσωκομματική αντιπολίτευση μετά την απόφαση του Στέφανου Κασελάκη να δείξει την πόρτα της εξόδου στους Νίκο Φίλη, Πάνο Σκουρλέτη και Δημήτρη Βίτσα. Με την ομπρέλα να προετοιμάζεται για την τελική σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Οι συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη απέφθηναν νέο τελεσίγραφο προς τους διαφωνούντες, υποστηρίζοντας πως αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλώς μια υπονόμευση του νέου Προέδρου, αλλά υπονόμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Ας γίνει αντιληπτό από όλους. Τέτοιες πρακτικές δεν γίνονται πλέον ανεκτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιοκτήτες, ανήκει στον κόσμο του, στη βάση του και αυτή η βάση έχει αποφασίσει να έχει νέα πολιτική ηγεσία. Απλώς περιμένανε τη δεύτερη εκλογή των αυτοδιοικητικών εκλογών για να ξεκινήσει ένας καθημερινός πόλεμος που δεν είναι πια πόλεμος φθοράς, ζημιάς, ας πούμε, Στέφανο Κασελάκη, και είναι καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή θα φτιαχτεί άλλο κόμμα όσο χειρότερα από τα στελέχη εκείνα τα οποία βγαίνουν και κάνουν ορισμένες δηλώσεις. Η ομπρέλα σήκωσε το γάντι που της πέταξε η προεδρική πτέρυγα με τα στελέχη της να συγκεντρώνουν υπογραφές, ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, την ώρα που Ευκλήδη Τσακαλώτος χαρακτηρίζει ανέφικτη την ενότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπα, στην πολιτική γραμματεία είναι κατανοητή μια ειλικρινής αγωνία για ενότητα, αλλά με τέτοιες πρακτικές δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτή. Την ίδια στιγμή υπάρχουν στελέχη του κόμματος που ζητούν να μπει φρένο σε αυτή τη σύγκρουση και να σταματήσει η δημόσια ανταλλαγή κατηγοριών. Τα όργανα είναι τα όργανα του κόμματος. Όλοι μας κατά στιγμές έχουμε διαφωνήσει, θέλουμε να σχολιάσουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε εκεί που πρέπει να το κάνουμε και αυτό έχει δύο πλευρές. Υπάρχουν, όπως είπα και προηγουμένως, εκκρεμότητες οι οποίες, αν θέλετε, τροφοδοτούνται από την ένταση και από τις δύο εντός εισαγωγικών, θα έλεγα εγώ, αντιμαχόμενες πλευρές. Εγώ είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε φυτευτοί και βαλτοί, ούτε όμως βαρύδια και υπονομευτές.
Μπορεί ο Στέφανος Κασελάκης να δήλωσε ότι Νίκος Φίλης, Δημήτρης Βίτσας και Πάνος Κουλέτης θέτουν εαυτόν εκτός κόμματος. Ωστόσο, μόνο δεδομένοι δεν θα πρέπει να θεωρείται η διαγραφή τους. Η κρίση του Προέδρου ότι κάποιος είναι εκτός της γραμμής του κόμματος είναι αξιολογική κρίση. Δεσμεύει κάποιον αυτή η κρίση? Όχι βέβαια. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κρίνει αν κάποιος πρέπει να διαγραφεί ή όχι, αριθμεί 15 μέλη. Για να επιβληθεί η μέγιστη αυτή ποινή σε κάποιο μέλος του κόμματος, θα χρειαστούν τα 2 τρίτα του σώματος, δηλαδή τουλάχιστον 10 μέλη της Επιτροπής. Δεν υπάρχουν διαγραφές, υπάρχουν διαταγές διαγραφών που απευθύνονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας να επιληθεί του θέματος. Που αν δεν του αρέσει η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, θα διαγράψει την Επιτροπή Δεοντολογίας. Εν αναμονή της επιστροφής του Στέφανου Κασελάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει αναπόφευκτη και το μόνο που απομένει είναι η επισημοποίηση του διαζυγίου. Λοιπόν, τα μαχαίρια έχουν βγει για τα καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Λογοκατηγορίες δίνουν και παίρνουν. Ωστόσο, ορισμένα προβεβλημένα αλλά και ιστορικά στελέχη έχουν αποφύγει να πάρουν θέση στον εφιλίο που έχει ξεσπάσει. Στο στούντιο είναι μαζί μου ο Αντώνης Γιώκας με πλούσιο ρεπορτάζ. Καθώς, Αντώνη, υπάρχουν στελέχη που είχαν στηρίξει τον κύριο Κασελάκη, αλλά τώρα βλέπουμε να διαφωνούν στην ουσία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά έχει μια αίτηση τη τελευταία στιγμή, γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριο Κασελάκη από τι ΗΠΑ και θα έχει ένα πρώτο ραντεβού, αν το θέλει έτσι. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αίτηση για τη σύγκληση των οργάνων, αν και δεν πάμε σε επίπεδο πολιτικής γραμματείας, αλλά εκτελεστικού γραφείου, γίνεται πραγματικότητα. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, την Πέμπτη, με την άφηξή του από τις ΗΠΑ στις 4.30 ώρα, θα συναντηθεί με το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απαρτίζεται ως επιτοπλίστων από γυναίκες, με ξέρεις τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, θα έχει την πρώτη του συνάντηση μαζί τους. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποια θα είναι η ημερήσια διάταξη. Μιλάμε ότι είναι επί του πιεστηρίου αυτή η ανακοίνωση από τη μεριά της Κουμουνδούρου. Πάντως θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τα όσα έχουν μεσολαβήσει. Και σε αυτά τώρα φυσικά, Βασίλη, θα αναφερθούμε. Ναι, διότι υπάρχουν πολλά στελέχη, Αντώνη, τα οποία είναι θεατές αυτών των εξελίξεων. Δεν έχουν μιλήσει ακόμα, αν και έχουν στηρίξει κάποιοι εξ αυτών τον κύριο Κασελάκη. Κάποιοι εξ αυτών τον κύριο Κασελάκη, κάποιοι άλλοι την κυρία Έφη Αξιόγλου. Ο κύριος Νίκος Παπάς αποφεύγει να τοποθετηθεί, παρότι στο δεύτερο γύρο ουσιαστικά έγειρε την πλάστηκα υπέρ του κυρίου Κασελάκη. Με συγχωρείτε. Η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία τήρησε μια ουδετερότητα στο δεύτερο γύρο, δείχνοντας μια συμπάθεια, αν μπορούμε να το πούμε, προς την πλευρά του νυν Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ρένα Δούρου, όπως και η κυρία Ρένια Σβίγκου, η γραμματέας του κόμματος, η οποία έχει και θεσμικό ρόλο θεματοφύλακα στην παρούσα φάση της ενότητας, αν θα μπορούσαμε να πούμε, του κόμματος όσον αφορά τα κομματικά όργανα πάντα, έτσι, όπως και η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, συμμετέχουν στο εκτελεστικό γραφείο. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες τους τοποθετήσεις επί των οργάνων. Έστω και επί των οργάνων σε μικρότερη κλίμακα. Και από εκεί πέρα είναι και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος είχε στηρίξει και αυτός διακριτικά μεν αλλά ανοιχτά την κυρία Αχτσιόγλου και ήταν συνυπάρχει με τους κυρίους Βίτσα, τον κύριο Σκουλέτη και τον κύριο Φίλη εδώ και 35 χρόνια σχεδόν υπό την ίδια κομματική στέγη. Το ότι δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί προκαλεί και αυτό από μόνο του ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, να δούμε και, Αντώνη, γιατί υπάρχουν και εισηγήσεις να παρέμβει και ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Ο κύριος Τσίπρας το έχει πει ο ίδιος. Είναι ο θεματοφύλακας της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο εγγυητής. Το δήλωσε ξεκάθαρα την ημέρα που αποφάσισε να παραμερίσει, όπως είπε ο ίδιος, για να περάσει το νέο κύμα προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε μια νέα τροχιά. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που του ζητάνε να παρέμβει. Για ποιο λόγο? Διότι οποιαδήποτε παρέμβαση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, οποιαδήποτε, έστω και μια μικρή παρένεσή του, θα μπορούσε ενδεχομένως και να ηρεμήσει τα πράγματα. Πρώτος και κύριος, χθες εδώ ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος ήταν αυτός που απίθυνε αυτό το κάλεσμα προς την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Τώρα η απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, από την Αμερική, όπου βρίσκεται να θέσει λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκτός κόμματος τους Νίκο Φίλη, Πάνος Κουρλέτη και Δημήτρη Βίτσα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από τα δύο τα στελέχη όσο και από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ο Στέφανος Κασελάκης στέρισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα δεχθεί άλλη αμφισβήτηση, ενώ από την πλευρά του στα τρία ιστορικά στελέχη του κόμματος τον κατηγόρησαν για αντικαταστατική στάση, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στον εκφυλισμό και τη διάλυση. Βουλευτές
βαθαίνει τον εμφύλιο στον ΣΥΡΙΖΑ το ξεκαθάρισμα των εσωκομματικών λογαριασμών που συνεχίζει ο Στέφανος Κασελάκης από την Αμερική. Ο κύριος Κασελάκης μέσω Twitter και πάλι, ελαίο της διαφοράς ώρας πριν από τα μεσάνυχτα, έδειξε την έξοδο της Κομουνδούρου στους Νίκο Φίλη, Δημήτρη Βίτσα και Πάνο Σκουρλέτη. Οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέτης, φίλης που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο τους το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δίνοντας το σάλπισμα για την αντεπίθεση απέναντι στην προεδρική απόφαση για την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Φίλης απίφθινε βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Ένα κόμμα της αριστεράς οδηγείται αυτή τη στιγμή σε εκφυλισμό και διάλυση. Είναι λυπηρό ότι αυτό το ρόλο τον έχει αναλάβει ο κύριος Κασελάκης. Πιο βαθιά το συντροφικό μαχαίρι έβαλε ο Πάνος Σκουρλέτης, αφήνοντας βαρύτατα υπονοούμενα για τον τρόπο που ανέβηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης. Άλλοι δουλέψαν υπόγεια με έναν στημένο μηχανισμό. Εγώ ξέρω για παράδειγμα ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media του Προέδρου. Ποια είναι τα κέντρα αυτά, κύριε Σκουρλέτη? Σας απαντάω, παράκεντρα, δεν τα ξέραμε επίσημα. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω εγώ όμως ότι το κόμμα μας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προκειμένο, ή αύριο δεν ξέρω τι άλλο, θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να είναι αριστερό, οικολογικό, ριζοσπαστικό και να είναι και σύγχρονο. Από την πλευρά της η ηγετική ομάδα υπεραμύθηκε της απόφασης Κασελάκη. Έχουμε και μία έλλειψη σεβασμού και προς το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά και των υπόλοιπων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράμε, Πρόεδρε, και θα αντέξουμε και θα ξανανικήσουμε. Εν τω μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδε το κείμενο που καταθέτει η Ομπρέλα εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ιδιαίτερα αιχμηρό απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στενή ομάδα στελεχών που περιβάλλει τον Στέφανο Κασελάκη, με τη συνένεσή του οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στη μετάλλαξη σε ένα απολύτικο σχηματισμό. Οι αποφάσεις Κασελάκη όμως ανεβάζουν το θερμόμετρο των εσωκομματικών αντιδράσεων. Η παρακαταθήκη του Αλέξου Τσίπρα είναι η ενότητα. Χρειάζεται δύο. Η ένταση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, καθώς πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τις κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη. Η σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ στελεχών προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή αποτέλεσαν τα όσα ισχυρίστηκε ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος έκανε λόγο για υπόγειο μηχανισμού μαύρης προπαγάνδας μέσω των social media. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, πώς απαντάει η Πειραιώς σε όλα αυτά? Η Πειραιώς δεν θέλει να εμπλακεί στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως οι καταγγελίες του Πάνου Σκουρλέτη τεκμηριώνουν κατά τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, τις κατηγορίες που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αυτός ο μηχανισμός που κατήγγειλε ο Πάνος Σκουρλέτης, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ταυτοποιείται με το μηχανισμό της μαύρης προπαγάνδας που προανέφερες εσύ. Δηλαδή, το μηχανισμό που οργάνωνε τις δολοφονίες χαρακτήρων, που διέσπηρε fake news και που σε τελική ανάλυση, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργούσε και αυτά τα εμετικά, όπως τα χαρακτηρίζουν από την Οδό Πειραιώς, hashtag τα οποία στρέφονταν εναντίον όλων στη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ βράζει, Σεραφείμ. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά και με βάση και τις εξελίξεις. Διότι βλέπουμε και ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει αρκετές μάχες να δώσει μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Μας είπε νωρίτερα και ο Αντώνης ότι θα συνεδριάσει την Πέμπτο απόγευμα το εκτελεστικό γραφείο στην Κουμουνδούρου. Έχει και ο κύριος Κασελάκης και την Επιτροπή Δεοντολογίας, νομίζω, να αντιμετωπίσει το επόμενο χρονικό διάστημα μετά και τις διαγραφές των τριών στελεχών χθες. Είναι έτσι. Ενδεικτικό πάντως, Βασίλη, του πόσο αγεφύρωτο πλέον είναι το χάσμα, είναι ότι βλέπουμε αυτό που έλεγε πριν και ο Γιώργος. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα στελέχη τις τελευταίες ημέρες να επιτίθενται πλέον ή να ασκούν κριτική εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν το είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα προσπαθούν και να εμπλέξουν τον ίδιο τον Τσίπρα, αλλά αυτό δείχνει ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει καμία γραμμή μαζινό πλέον και ότι ο πόλεμος μένεται ακατάπαυστα. Τώρα, χρειάζονται 10 ψήφοι στην Επιτροπή Δεοντολογίας, τα 2/3, 15 μέλη έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας, για να περάσει η πρόταση του Προέδρου. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή προφανώς και είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη, αλλά δεν είναι με τέτοιον τρόπο
που να θεωρείται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα και ότι θα περάσει η πρότασή του. Εκεί λοιπόν αυτό είναι όρος πολιτικής επιβίωσης πλέον για τον κύριο Κασελάκη. Αντιλαμβάνεστε τι θα σημάνει εάν δεν βρεθούν οι 10 από τις 15 ψήφους και για τον Α ή το Β λόγο δεν περάσει η εισήγηση Κασελάκη για την διαγραφή, διαγραφή των τριών. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο κύριος Κασελάκης μέχρι τώρα, πολύ προσεκτικά είναι η αλήθεια, του έδωσαν την αφορμή, αυτό να το λέμε, έτσι, δεν το κάνει ένα δίκο ή τουλάχιστον δεν το κάνει ολοκληρωτικά ένα δίκο, διαγράφει μη βουλευτές. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει, Σεραφέ, σε διακόπτερα. Αυτό έχουμε παρατηρήσει ότι δεν διαγράφει βουλευτές ο κ. Κασελάκης. Είναι πρώην βουλευτές αυτοί που έχουν, ναι, που έχουν διαγραφεί. Συμβολικά πρόσωπα, δύο πρώην γραμματείς του κόμματος και ο Νίκος Φίλης, που είναι ένα βαρύ πολιτικό όνομα και ιστορικός τέλεχος των ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι όμως κανείς τους βουλευτής. Και αυτό διότι φοβάται ότι αν ανοίξει ο ασκός του Αιώλου με διαγραφές βουλευτών που πιθανώς θα συμπαρασύρουν σε αποχωρήσεις βουλευτών, εκεί μπορεί να διασαλευθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατά τρόπο που ακόμα θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να του αφαιρέσει και τη δεύτερη θέση, το ρόλο δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κλειδί λοιπόν σε αυτά είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος το επόμενο διάστημα, καθώς και ο ίδιος είναι βουλευτής και ελέγχει 2-3 βουλευτές ακόμα. Και αν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ανοίξει την πόρτα της εξόδου, εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Έφη Αξιόγλου και την ομάδα της Έφης Αξιόγλου, που είναι μια ομάδα βουλευτών που μπορεί να πλησιάζει και τους 10. Δηλαδή να συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή αν αποφασίσει να αποχωρήσει. Να έχει τον ελάχιστο αριθμό που επιβάλλει ο νόμος. Σε ευχαριστώ πολύ, Σεραφέμ, για το σχόλιο σου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο του πολέμου στο Ισραήλ. Με το δάχτυλο σε σκανδάλι βρίσκονται οι Ισραηλινές δυνάμεις που αναμένουν μία και μόνο εντολή για να ξεκινήσουν τη χερσαία εισβολή, την ώρα που συνεχίζεται το άγριο σφυροκόπημα από αέρο στη Γάζα. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ δήλωσε αργά το απόγευμα ότι είναι όλα έτοιμα για την εισβολή στη Γάζα και πως στρατηγικοί λόγοι έχουν καθυστερήσει την έναρξή της. Υπάρχουν αμερικανικές πιέσεις στο Ισραήλ να καθυστερήσει η επιχείρηση προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι. Φαίνεται πως υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι. Με τη Χαμάς να διαμηνεί πως αν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, δεν πρόκειται να απελευθερωθούν οι όμηροι. Και τον Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του να απαντά πως δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση αν όσο κρατούνται από τη Χαμάς οι όμηροι δεν θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Σήμερα στο Ισραήλ βρέθηκε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και με συγγενείς των Γάλλων θυμάτων των τρομοκρατών της Χαμάς. Σαρωτικοί και ακατάπαυστοι οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί που ισοπεδώνουν τη λωρίδα της Γάζας και σκορπούν τρόμο και θάνατο με θύματα ακόμα και βρέφη. Over 50 persons have died. It's a massacre, really a massacre. I really don't know what to say. I'm speechless. Μαχητές της Χαμάς που εκτοξεύουν ασταμάτητα βροχή από ρουκέτες και όλμους, αλλά και αυτοσχέδια drone καμικάζι γεμάτα με εκρηκτικά. Την ίδια ώρα που οι Ισραηλινοί στρατιώτες με το δάχτυλο στη σκανδάλη αναμένουν την εντολή για τη χερσαία εισβολή. Και ο αρχηγός του στρατού Χέρτζ Χαλέβι δηλώνει πως το στράτευμα είναι έτοιμο για την επίθεση που καθυστερεί για στρατηγικούς λόγους. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת, מהיבשה, מהים. We're not dictating military terms to the Israeli Defense Forces. They have a right and a responsibility to go after these terrorists, and they certainly are going to do it in a way that they choose to. Στο παρασκήνιο έχει στηθεί ένα ανελαίητο παζάρι για τη διάσωση των εκατοντάδων ομήρων που κρατούνται εχμάλωτοι στην μαρτυρική Γάζα. Για αφόρητες αμερικανικές πιέσεις στο Τελαβίβ κάνουν λόγο οι New York Times. Οι Washington αναφέρουν ζητά καθυστέρηση της γενικευμένης επίθεσης ελαίων ομήρων. Η κυβέρνηση Biden συμβούλεψε το Ισραήλ να καθυστερήσει μια χερσαία εισβολή στην Γάζα, ελπίζοντας να κερδίσει χρόνο για διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και να επιτραπεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους Παλαιστινίους. Πρώτα θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και μετά θα απελευθερωθούν οι όμηροι, λέει η Χαμάς.
Αν δεν επιστρέψουν σώοι στις οικογένειές τους, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Let them stop this aggression and you will find the mediators like Qatar and some Arab countries like Egypt and others. They will find a way to have them released and we'll send them to their homes. If you have a ceasefire, not a ceasefire, we should have those hostages released. Στο λαβωμένο Παλαιστινιακό θύλακα, οι κάτοικοι αναζητούν εν αγωνίως τους αγαπημένους τους, που έχουν θαυτεί κατά από τα συντρίμια των σπιτιών τους. Η Γάζα ματώνει και ο τραγικός απολογισμός ολοένα και αυξάνεται. Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε πως το τελευταίο 24ωρο 704 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ισραήλ χτύπησαν 400 στρατιωτικούς στόχους. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο αρχηγός της μοίρας αντιαρματικών πυράβλων της βόρειας δεξιαρχίας της Χαμάς, Ιμπραήμ Αλ-Σαχέρ. Συνολικά 5.791 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή των εχθροπραξιών, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.000. Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με συγγενείς των Γάλλων θυμάτων των τρομοκρατών της Χαμάς. Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφτεται από το πρωί το Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο Ισακ Χέρτσογκ, αλλά και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και επικεφαλής του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, Μπένι Γκάντς. Ενώ ζήτησε και την αναβίωση του διεθνούς συνασπισμού που πολέμησε το Ισλαμικό κράτος, προκειμένου να κάνει το ίδιο και με τη Χαμάς. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Όσο οι διπλωματικές απόπειρες συνεχίζονται πυρετωδώς, προκειμένου να υπάρξει απελευθέρωση των εκατοντάδων ομήρων, το αιματοκύλισμα στη Γάζα συνεχίζεται δίχως σταματημό. Και ολόκληρος ο πλανήτης ανησυχεί για μια πιθανή διάχυση της κρίσης που θα οδηγήσει σε μια γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Είναι ραγδαίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Τάσο Μαγιόπουλο, διότι Τάσο, πριν από λίγη ώρα έχησαν σιρήνες σε πολλές περιοχές του Ισραήλ και όλα αυτά την ώρα από το Τελ Αβίβ δηλώνει έτοιμο για την χερσαία επίθεση στη Γάζα. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Συναγερμός λοιπόν σήμανε στο Τελ Αβίβ, στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το διεθνές αεροδρόμιο, αλλά και σε πολλές πόλεις στα νότια του Ισραήλ, όπου εξαπέλυσε η Χαμάς ένα μπαράζ από ρουκέτες. Αυτά φυσικά καταρρίφθηκαν από τον σιδερένιο θόλο. Και επίσης είχαμε και μια βροχή από χτυπήματα Ισραηλινά αυτή τη φορά, στα σύνορα με το Λίβανο. Χτύπησαν λοιπόν περιοχές εντός του Λιβάνου, καθώς και στα διαφιλονικούμενα αγροκτήματα Σεμπά, που είναι μια περιοχή στα νότια του Λιβάνου και συνορεύει με το Ισραήλ. Εκεί πέρα λοιπόν λένε οι Ισραηλινές αρχές ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους που σχετίζονται με τη Χεσμπολάχ και που ενδεχομένως θα χτυπούσαν ξανά στα εδάφη του Ισραήλ. Πάντως, Τάσο, είχαμε και μια επικοινωνία, μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο και τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγο, λοιπόν, έγινε γνωστό ότι οι δύο ισχυροί άνδρες της Τουρκίας και της Ρωσίας είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία. Σε αυτήν ο Ταγί Περντογάν είπε στον Ρώσο πρόεδρο, στην ουσία εξαπέλυσε νέα πειρά εναντίον της Δύσης. Είπε λοιπόν πως η σιωπή των χωρών της Δύσης επιτείνει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και η βαναυσότητα απέναντι στα Παλαιστινιακά εδάφη εντείνεται και ότι σκοτώνονται συνεχώς άμαχοι. Να πούμε τώρα ότι στο Ισραήλ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε μια συνάντηση με κάποιους στρατιώτες, το ανέβασε και στο Twitter πριν από λίγο και είπε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι να συντρίψουμε τη Χαμάς και θα πετύχουμε το στόχο μας. Και όλα αυτά βέβαια λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του αρχηγού του Ισραηλινού στρατού, του Χέρις Χαλέβη, ο οποίος είπε επί της ουσίας πως αναμένουμε το πράσινο φως, είναι όλα έτοιμα, ο στρατός είναι σε πλήρη ετοιμότητα και περιμένει επί της ουσίας μια πολιτική απόφαση ώστε να μπορέσει να κινηθεί εντός των εδαφών της. Ακριβώς αυτές τις δηλώσεις ακούμε από την ηγεσία των Ισραηλινών δυνάμεων τις τελευταίες μέρες ότι είναι έτοιμα και απλά περιμένουν το επίσημο πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η χερσαία επίθεση. Είναι και ένας τρόπος πίεσης επί της ουσίας στην πολιτική ηγεσία να ανάψει το πράσινο φως και να ξεκινήσει. Ακριβώς, Στάσο, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ακούσαμε νωρίτερα και στο βίντεο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αφόρητες πιέσεις και στο Τελ Αβίβ να καθυστερήσουν τις χερσαίες επιθέσεις στη Γάζα. Και από την πρώτη στιγμή και εσύ μας είχες πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των ομήρων. Και τώρα στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ ότι στην ουσία δώστε μας χρόνο να απελευθερώσουμε τους ομήρους και μετά μπορεί να ξεκινήσει αυτή η χερσαία επίθεση. Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Είχαμε και τη νέα τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου Μπάιντεν με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Φαίνεται ότι έγινε αυτό που φοβόταν το Ισραήλ, να γίνει δηλαδή το ίδιο όμηρο της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιεί τους πλέον των 200 ομήρων υπηκόων του Εβραϊκού κράτους, των ΗΠΑ, της Γαλλίας
και άλλων χωρών για να αποτρέψει τη χερσαία επίθεση για όσο μπορεί, βέβαια, έτσι. Και δεν είναι μόνο ένα δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times που ομιλεί περί αυτού, αλλά όλες οι πληροφορίες που εκπορεύονται από την Αμερικανική κυβέρνηση δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις ο Μύρος καθυστερούν τη χερσαία επίθεση εναντίον της Χαμάς. Βεβαίως, να θυμάστε πάντα ότι Ισραήλ είναι αυτό, δεν είναι επεξεγέλασε και συμβαίνει αυτό που δεν συνέβαινε τις προηγούμενες φορές. Οι στρατιωτικοί είναι αυτοί, Βασίλη, αυτή τη φορά που πιέζουν για να γίνει η χερσαία επιχείρηση. Η πολιτική είναι πιο συνετή του τη φορά. Γενικά τα πράγματα θα τα χαρακτηρίζαμε οριακά στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται πιέσεις για να χτυπήσει τη Χαμάς. Θέλουν όλοι να εκδικηθούν τους νεκρούς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει η καθυστέρηση αυτή, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει. Από την άλλη, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση τον παροτρύνει να δώσει χρόνο για τις διαπραγματεύσεις και να καθυστερήσει τη χερσαία επιχείρηση που σχεδίασε εναντίον της Γάζας. Θα είναι μια ευρεία κλίμακα στην επιχείρηση εναντίον της δύναμης πυρός της Χαμάς. Πρόκειται για 50.000 καλά εκπαιδευμένους άνδρες, οι οποίοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν για το σκοπό που είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ από το χάρτη. Κάτι, βέβαια, Βασίλη, που δεν θα γίνει ποτέ. Η Ουάσιγκτον ζητά από την Ιερουσαλήμ αυτοσυγκράτηση, μήπως επιτευχθεί η απελευθέρωση των ομήρων, αλλά το ερώτημα παραμένει. Γιατί η Χαμάς να τους απελευθερώσει, αφού μπορεί να εκβιάζει το Ισραήλ? Ο πρόεδρος Μπάιντεν λοιπόν τηλεφώνησε ξανά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Πέραν των γνωστών ότι το εβραϊκό κράτος δικαιούται να αμυθεί, είναι μια φράση κλισέ που βασικά σημαίνει δικαιούται να επιτεθεί εναντίον της Χαμάς. Τονίζεται η ανάγκη να διατηρηθεί μια συνεχής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας που απαιτείται επειγόντως για τη Γάζα. Αυτό είπε ο πρόεδρος στον Νετανιάχου. Ο πρόεδρος επίσης χαιρέτησε την απελευθέρωση 2 ομήρων από τη Γάζα, επιπλέον ομήρων, και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων που έχει πιάσει η Χαμάς. Βλέπεις, το λέει καθαρά πλέον η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ομιλεί επίσης και για την ασφαλή διέλευση των πολιτών των ΗΠΑ και άλλων αμάχων από τη Γάζα. Οι πληροφορίες που είχαμε πριν από λίγο είναι ότι στην Γάζα και στο Ισραήλ, είναι περίπου και στις περιοχές κοντά στη Γάζα, ομιλούμε με Βασίλη για 600.000 Αμερικανούς. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ επίσης για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες περιφερειακής αποτροπής. Είχαμε πριν από λίγο και μία ενημέρωση από εκπρόσωπο του Πενταγώνου. Τι ακριβώς ανέφερε? Ναι, είχαμε ενημέρωση, Βασίλη, πάντα υπό τον όρο της ανωνυμίας. Είπε τα εξής, μπορώ να σας πω γενικά, τόνισε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει σημαντική απειλή κλιμάκωση σε όλη την περιοχή και αυτό θα περιλάμβανε και τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Τούτη φράση είναι περίεργη, σημαίνει θα λάβουν μέρος οι ΗΠΑ ή θα χτυπηθούν δυνάμεις των ΗΠΑ. Η συμβουλή μας, είπε ο αξιωματούχος, σε όσους μπορεί να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να ενισχύσουν τη σύγκρουση είναι απλή. Μην το κάνετε, είπε ο αξιωματούχος. Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και θα ενεργήσουμε αποφασιστικά όταν απαιτηθεί. Και λέει ότι αυτό που συνέβη στις τελευταίες μέρες είναι προσπάθειες από δυνάμεις ελεγχόμενες από το Ιράν και επιδιώκουν την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης. Σαφής προειδοποίηση, Βασίλη. Θα έχουμε νέα, φαντάζομαι, ίσως και τις επόμενες ώρες περί αυτού. Ναι, γιατί είναι ραγδαίες εξελίξεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφορούν και τη Συρία, έτσι, αφορούν και τη Συρία. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Βαρόμετρο για την εξέλιξη του πολέμου, κυρίες και κύριοι, και της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα είναι η τύχη των ομήρων. Αχτίδα ελπίδας προσφέρει απελευθέρωση 2 ακόμα ομήρων από τη Χαμάς. Πρόκειται για 2 ηλικιωμένες γυναίκες Ισραηλινής καταγωγής, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες χθες το βράδυ για ανθρωπιστικούς λόγους. Όμως πολλά ερωτηματικά προκαλεί κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση 50 ομήρων. Ισραήλ έριξε από αέρος φέικ βολάν στη Γάζα, ζητώντας πληροφορίες για τους 220 εμμύρους έναντι αμοιβής, ενώ την ίδια ώρα μέλη της Χαμάς αποκαλύπτουν πως γίνονται ίδιοι κυνηγοί κεφαλών. Για κάθε όμηρο που θα αρπάξουν θα έπαιρναν 10.000 δολάρια και ένα διαμέρισμα. يعني
قتل الرجال الأسر أسر اللي هو النساء والمسلمين والأطفال. Μέλη της Χαμάς. Περιγράφουμε κάθε λεπτομέρεια τις φρικαλαιότητες που έκαναν την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που εισέβαλε Παλαιστινιακή Οργάνωση σε Ισραηλινά εδάφη και σκόρπισε τον δρόμο και το θάνατο. Με δράση που θυμίζει μισθοφορικό στρατό, τα μέλη της ένοπλης Ισλαμιστικής Οργάνωσης αποκαλύπτουν ότι αμείβονταν με 10.000 δολάρια αν κατάφεραν να αρπάξουν ομήρους και να τους φέρουν στη λωρίδα της Γάζα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ισραηλινή αστυνομία, οι μαχητές της Χαμάς αποκαλύπτουν ότι είχαν ρητές οδηγίες να σκοτώσουν και να παγάγουν αμάχους συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων και παιδιών. Αχτίδα ελπίδα στο βαθύ σκότος του πολέμου, η απελευθέρωση δύο γυναικών από τα χέρια της Χαμάς. Δύο οπλισμένοι μασκοφόροι άνδρες παραδίδουν την 85χρονη Γιοσεβέντ Λίφσιτς και την 79χρονη Νούριτ Κούπερ στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Η Χαμάς δηλώνει ότι προχώρησε στην απελευθέρωσή τους για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ στο προπαγανδιστικό βίντεο που ανάρτησε προσπαθεί να δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, προσφέροντας δύο καταπονημένες γυναίκες φαγητό και νερό. Ο χαιρετισμός και η χειραψία, ωστόσο, της 85χρονης γυναίκας με ένα από τα μέλη της Χαμάς προκάλεσε σάλλο. Με την ίδια, ωστόσο, να εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα κρυσφύγητα της Παλαιστινιακής Οργάνωσης της φέρθηκαν καλά. Λίγες ώρες αργότερα, αφού μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο πέρασμα Ράφα και από εκεί μετέβησαν με ελικόπτερο στο Ισραήλ, η 85χρονη Γιουσέβεντ Λίφσιτς, έξω από το νοσοκομείο, διηγείται με τη βοήθεια της κόρης της τις δραματικές στιγμές που έζησε την ώρα της απαγωγής. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike with her body, with her legs on one side and her head on another side. That she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her. And that while she was being taken, she was hit by sticks. Ενώ παρομοιάζει τα σκοτεινά υπόγεια τούνελ της Χαμάς με ένα τεράστιο ιστό αράχνης. Until they reached the tunnels, there they walked for a few kilometers on the wet ground. Το δράμα των ομήρων, ωστόσο, συνεχίζεται. Ο Ισραηλινός στρατός έριξε fake volants στη λωρίδα της Γάζας, μέσα από τα οποία καλεί τους κατοίκους της να του γνωστοποιήσουν έναντι οικονομικής αμοιβής οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να διαθέτουν για τους 220 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς. Με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, βγαίνει μπροστά με την καθαρή θέση στήριξης προς το Ισραήλ και την Αθήνα να εκπέμπει το μήνυμα ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από κανέναν. Τα ριζοσπαστικά μουσουλμανικά στοιχεία στη Μεσόγειο χτυπούν το συναγερμό για εμάς αλλά και για την Κύπρο, τόνισε στο συνέδριο του Economist ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αφήνοντας εχμές προς τους εταίρους για την αδυναμία τους να χαράξουν κοινή γραμμή απέναντι στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη να μην εμπλακεί στον πόλεμο, έστειλε ο πρέσβης του Ισραήλ στη χώρα μας, Νοάμ Κατζ. Με τους βασικούς παίκτες να κάνουν κοινή στη διπλωματική σκακέρα ενώ τα σύννεφα πολέμου στη Μέση Ανατολή πυκνώνουν, μήνυμα ότι η τρομοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή της δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από κανέναν, εκπέμπει η Αθήνα, εκφράζοντας από την πρώτη στιγμή την άμεση στήριξη και συμπαράστασή της στο Τελαβίβ. Στο ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον γεωπολιτικό γόρδιο δεσμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, κάνοντας ειδική αναφορά στους αμάχους. Η Ελλάδα ευθέως και από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς. Πράξεις τυφλής βίας που κόστησαν πέραν των άλλων στη ζωή σε πάρα πολλούς αμάχους. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ασκώντας κριτική στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ενώ απέναντι στην ρωσική εισβολή η Ευρωπαϊκή Ένωση τήρησε μια αξιέπαινα ομόφωνη και σταθερή στάση, στην κρίση της Μέσης Ανατολής επέστρεψε στην παραδοσιακή
πολυφωνική κακοφωνία. Και το ΝΑΤΟ από την πλευρά του περιλαμβάνει χώρες που τους διαφεύγει να επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Με τη σύγκρουση στη Γάζα να μένεται για 18η ημέρα, η Ελλάδα συνομιλεί με αξιοπιστία τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον αραβικό κόσμο, τόνισε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η ελληνική εξωτερική πολιτική θα παραμείνει μια εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν πρόκειται να καταστεί ούτε συγκυριακή, ούτε συναλλακτική. Την ίδια στιγμή στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό κάδρο μπαίνουν η Ρωσία και η Κίνα, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο στρατηγικό δίλημα της Ουάσιγκτον, αναφέρθηκε ο πρώην Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Wes Mitchell, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό για να διεξάγουν ταυτόχρονους πολέμους με δύο αμυγώς ανταγωνιστικές χώρες. Το στρατηγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η United States είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε στις urgent crises in Europe and the Middle East without jeopardizing our ability to deal with the Chinese attack on Taiwan. Στο μεταξύ, μήνυμα στην Τεχεράνη από την Αθήνα έστειλε ο πρέσβης του Ισραήλ στη χώρα μας. We sent a clear warning to Iran and its proxies to stay out of the war. We will defend ourselves and we are prepared to deal with any threat on any front. Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, ο Νόαμ Κάτζ, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να ανακαταλάβει τη λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για μια κυβερνητική ικανότητα που θα έχει εκτός εξίσωσης στη Χαμάς. Θα επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε στον Αντώνη Γιώκα. Αντώνη, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν μιλήσει ακόμα, αλλά πριν από ελάχιστα λεπτά είχαμε μια παρέμβαση της κυρίας Αξιόγλου και των κυρίων Χαρίτση και Ηλιόπουλο. Ακριβώς. Συζητούν την έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, ακολουθώντας προφανώς το ίδιο αίτημα που έχει καταθέσει η Ομπρέλα, από διαφορετική σκοπιά βέβαια η δική του τοποθέτηση. Τονίζουν ότι η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια ανησυχητική, Βασίλη, λένε ότι είναι διαλυτική. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να συγκληθούν τα όργανα, αρχικά η πολιτική γραμματεία, και να επισπευθεί το συνέδριο, διότι υπάρχουν υπαρκτές πολιτικές διαφωνίες και θα πρέπει να υπάρξει σύνθεση απόψεων. Αυτή είναι η τοποθέτηση, η κοινή της κυρίας Εύης Αξιόγλου. Η πρώτη της τοποθέτηση, Χαρίση, Αντώνη, να πούμε, της κυρίας Αξιόγλου. Είναι η πρώτη δημοσία πρώτη έχει τοποθετηθεί με σκληρό, αιχμηρό τρόπο στα όργανα στην πολιτική γραμματεία εναντίον του κυρίου Κασελάκη για όσα είχε πει στην ομιλία του στο ΣΕΒ. Τώρα όμως, Βασίλη, υπάρχει και ακόμα μια παρέμβαση. Υπάρχει παρέμβαση των γραμματέων του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ράνιας Βίγκου και του κυρίου Γιώργου Βασιλιάδη, του αναπληρωτήτης, όπου ζητούν ενότητα και αυτοσυγκράτηση από κάθε πλευρά, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις, διότι όπως λένε, δεν περισσεύει κανείς τη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Στον κρίσιμο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να προχωρήσουν οι μεγάλες αλλαγές, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Συντρακάτα, Αλέξανδρος Εξάρχου. Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο κύριος Εξάρχου τόνισε τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Νότο και τον Βορρά, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αύξηση των επιτοκίων. Την ανάγκη να προχωρήσουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρώπης, ώστε να κλείσει η ψαλίδα του χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου, υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Συντρακάτ, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου που διοργανώνει ο Economist. Within the European Union, with the strongest currency in the world, we must to regain investment grade and we must again to survive. We will do it as many times as necessary, I assume, but with what cost? So, if I have a reflection to what you said, it would be this. The bet of European Union will succeed or not when the countries will decide what exactly do they want. Do they want a union or do they want a single market? Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συντρακάτ αναφέρθηκε στις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, σημειώνοντας ωστόσο πως ο κατασκευαστικός κλάδος διανύει την καλύτερη πενταετία. There's no mechanism to assist because you are on yourself, on your own. You are not a member of a union. Deal with it again. So deal with the defense. You have to defend yourself. You have to defend against whomever enemy you may have. It's not a European problem. It is part of the deficit, whatever you spent for defense. Ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ, Ενρίκο Λέτα, στην τοποθέτησή του επισήμανε πως ο μόνος τρόπος για να μείνουμε ανταγωνιστικοί ως Ευρώπη σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον είναι να παραμείνουμε ενωμένοι. The only way to help our economy, our industry, to create the business financial system at European level is to complete the single market and to transform it
in a European sovereign area. That is the main goal. Η πρόσφατη εξαγορά του Άκτορα από την Ιντρακάτ, που αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την 1η Νοεμβρίου, θα προσφέρει στον όμιλο το απαραίτητο μέγεθος και την κλίμακα που θα του επιτρέψει να αναπτυχθεί, να διεθνοποιηθεί και να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς με κερδισμένους τόσο την οικονομία όσο και την ελληνική κοινωνία, εκτιμούν στελέχη του κατασκευαστικού ομίλου. Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια είναι η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Στη χώρα μας οι καταναλωτές αναγκάζονται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα ίδια προϊόντα που οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν σε πολύ χαμηλότερες τιμές, οι οποίοι έχουν και πολύ ψηλότερα εισοδήματα όμως. Τα απορριπαντικά είναι πάνω από 40% πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία, ενώ ακόμα και το ελληνικό παρθένιο ελαιόλαδο είναι φθηνότερο στο εξωτερικό. Στα παιχνίδια κερδοσκοπίας των μεγάλων εταιριών, το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντά με μπαράζ ελέγχων μέσα στις εταιρείες. Την ώρα που οι Έλληνες καταναλωτές σφιγγούν τα δόντια για να αγοράσουν τα απαραίτητα για το νοικοκυριό, κατοικοί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν και με μεγαλύτερα εισοδήματα, βρίσκουν τα ίδια προϊόντα πολύ φθηνότερα. Κάθε χρόνο χειροτερεύει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Υπάρχει διαφορά στις τιμές γενικότερα, αλλά δεν γνωρίζω αν αυτό είναι από την πηγή ή εξαιτίας και ένεκα των μεσαζόντων. Σύμφωνα με έρευνες, οι πολυεθνικές τιμολογούν τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές τιμές ανάλογα με τη χώρα που πωλείται το προϊόν. Έχουν την εταιρεία στην Γερμανία που πουλάει αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν το τιμολογούν στην Ιταλία ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και μετά στην Ελλάδα. Η ίδια εταιρεία με τις ίδιες εταιρείες σε διάφορα μέρη του κόσμου ανεβάζει την τιμή 3 φορές επάνω από ό,τι πωλείται το προϊόν στη χώρα παραγωγής του. Από τα γαλακτοκομικά μέχρι και τα απορρυπαντικά, οι Έλληνες καταναλωτές ξοδεύουν μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για να τα αγοράσουν. Συγκεκριμένα, 14 κάψουλες απορρυπαντικού πλυντηρίου στη Γερμανία κοστίζουν 7 ευρώ και 49 λεπτά, ενώ στην Ελλάδα φτάνουν τα 10 ευρώ και 62 λεπτά. Το στραγγιστό γιαούρτι του ενός κιλού στον Καναδά κοστίζει 4 ευρώ και 13 λεπτά, ενώ στην Ελλάδα 4 ευρώ και 65 λεπτά. Ενώ ο στιγμιαίος καφέ στην Αγγλία, την ώρα που κοστίζει 6,36 ευρώ, στην Ελλάδα κοστίζει 11 ευρώ και 31 λεπτά. Σχεδόν όλα έχουν ανέβει τουλάχιστον 5 και 10 φορές πάνω οι τιμές. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αντέχει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πάντως ήδη προχωρά σε εντατικούς ελέγχους προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας από επιχειρήσεις. Υπάρχει ο κανόνας αυτή τη στιγμή περί καταπολέμησης εσχροκέρδειας, δηλαδή το μέγιστο περιθώριο κέρδους που επιτρέπεται στις επιχειρήσεις οι οποίες πουλούν βασικά προϊόντα για τους καταναλωτές. Εκεί πράγματι μπορούμε να παρεύουμε ως κράτος και δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν εφόσον αποδείξουν ότι υπάρχει παράνομη δραστηριότητα. Την ίδια ώρα παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για το Market Pass μέχρι τις 8 Ιανουαρίου για όλους τους δικαιούχους και την ενίσχυση του 10% για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ενώ δεν θα χρειαστεί η νέα αίτηση από όσους έχουν λάβει το επίδομα παλαιότερα. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο τρόφιμα, καθώς ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι και η έλλειψη στέγης, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευθεί. Ακόμα και ένα μικρό σπίτι κοστίζει το μήνα περισσότερο από ένα βασικό μισθό. Ωστόσο, υπάρχουν χιλιάδες και ένα σπίτια τα οποία οι διεκτήτες τους δεν τα νοικιάζουν και σε συνδυασμό με τα κίνητα που δίνονται για Airbnb δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην αγορά, εκτινάσοντας τις τιμές των ενοικίων που σε κάποιες περιοχές έχουν αυξηθεί έως και 18% μέσα σε ένα χρόνο. Απελπιστική είναι η κατάσταση στην αναζήτηση στέγης για όσους δεν έχουν δικό τους ακίνητο, με τις τιμές των ενοικίων να ακολουθούν σταθερά ανωδική τροχιά. Στην ολοένα και περισσότερο διωγγούμενη στεγαστική κρίση έρχονται να προσθεθούν και τα χιλιάδες κενά ακίνητα που επιτείνουν το πρόβλημα όσων ψάχνουν φθηνό σπίτι να νοικιάσουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί να τα κρατούν κλειστά, δηλαδή, εφόσον τα ενοικία είναι ψηλά τώρα πλέον. Τα κενά ακίνητα σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 750.000, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συναντώνται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους που ορισμένα από τα παλιά κυρίως σπίτια παραμένουν κλειστά είναι η αδυναμία των ιδιοκτητών να τα ανακαινήσουν λόγω έλλειψης χρημάτων και αδυναμίας δανεισμού. Μπορεί να είναι ακίνητα τα οποία δεν τα έχουν ανακαινήσει, δεν έχουν τη χρηματική ικανότητα να τα ανακαινήσουν. Mm-hmm. Άλλοι έχουν ταλαιπωρηθεί από κάποιο
κάποιους κακούς ενοικιαστές, να το πω εντός εισαγωγικών. Δεν είναι εμπόριο το σπίτι. Το νίκιο δεν πρέπει να είναι εμπόριο. Τα μεροκάματα πόσο είναι? Τα εκατοντάδες χιλιάδες κενά ακίνητα αλλά και τα χιλιάδες διαμερίσματα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση είναι δύο από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής των ενοικίων. Η ραγδαία αύξηση προέκυψε από το Airbnb προφανώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις ένα χρόνο στο Γουδί η τιμή του τετραγωνικού στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα αυξήθηκε κατά 18%, στη Δάφνη 16,7%, στην Κεσαριανή 16,1%, στα Πετράλωνα 14,4% και στο Ήλιον 12%. Δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο. Πάνω από 500 ευρώ τρύπες. Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι πιο διαλλακτικοί οι ιδιοκτήτες, αλλά προφανώς δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν το εύκολο χρήμα. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές και πρέπει να το τονίσουμε στα αστικά κέντρα, κυρίως που υπάρχει το μεγάλο θέμα. Ναι. Να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πριν. Βέβαια, δεν είστε μόνο το δημόσιο και δεν έχει μόνο το δημόσιο πάρα πολλά κινητά τα οποία είναι κλειστά. Είναι και άλλοι λόγοι. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει σύντομα ομαλοποίηση των τιμών, όσο δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες κατοικίες προς ενοικίαση. Τον θερμότερο Οκτώβριο εδώ και δεκαετίες διανύει ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας μας η θερμοκρασία είναι 5 με 6 βαθμούς υψηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Το παρατηρούμε όλοι αυτό καθημερινά. Αν πλησιάζει το τέλος Οκτωβρίου, ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Όμως, ο θερμός καιρός ευνοεί και τα κουνούπια, που τις τελευταίες ημέρες έχουν πολλαπλασιαστεί. Έρευνες δείχνουν πάντως πως τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ραγδαία εξάπλωση της ελαινοσίας. Δεν λέει να μας εγκαταλείψει ο καλοκαιρινός καιρός με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Χωρίς καμία δόση υπερβολής, πολλοί μιλούν για το μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Τα μάξι μου στην κίνηση πεθαίνει, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση άλλο. Ειδικά όσον αφορά τις μέγιστες τιμές, δηλαδή τις μεγαλύτερες τιμές που έχουμε στην ημέρα, τις τελευταίες τιμές έχουμε αποκλείσει 5 με 6 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές πάνω από τις κανονικές για μήνα Οκτώβριο. Και μάλιστα αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν και διάρκεια. Για αρκετές ημέρες συμβαίνει αυτό και αποδείχνουν τα στοιχεία μας, θα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Ο φετινός Οκτώβριος, τόσο για πολλές χώρες παγκοσμίως όσο και για την Ελλάδα, χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ως ένας από τους πιο θερμούς μήνες όλων των εποχών. Μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 5 θερμότερους των τελευταίων ετών στην Αττική, ενώ η μέση τιμή από το 1981 μέχρι το 2010 έχει αυξηθεί 5 με 7 βαθμούς. Έτσι φαίνεται θα κλείσει και ο Οκτώβριος με πολλά θερμά ακραία ρεκόρ θερμοκρασιών παγκοσμίως. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, όπου ο φετινός Οκτώβριος θα χαρακτηριστεί ως πολύ θερμός, της τάξης των 1 με 2 βαθμών Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια είναι όλο ένα και πιο συχνή η ζέστη μέσα στον Οκτώβριο, ενώ πέρυσι στην Αθήνα ήταν ο πιο ζεστός Οκτώβριος από το 1900, οπότε και καταγράφονται θερμοκρασίες. Είναι αρρώστια. Η υγρασία είναι στο 95%. Αν και βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου, στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, μέρα μεσημέρι, ο κόσμος κυκλοφορούσε με μπουκάλια νερό στο χέρι και οι περισσότεροι φορούσαν καπέλα. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Είμαστε μέσα στο νιόβρι σχεδόν και είναι αρκετή ζεστή. Το σκηνικό του καιρού μάλιστα φαίνεται να μην μεταβάλλεται μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν και την εξάπλωση των κουνουπιών, τα οποία τις τελευταίες μέρες έχουν πολλαπλασιαστεί. Προφανώς όμως συντελούν οι καλές καιρικές συνθήκες, ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ανοιχτούς χώρους. Και επομένως αυτό συντελεί στο να έχουμε και κουνούπια ακόμα και αυτή την εποχή. Προφανώς όμως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία που έχουμε τις τελευταίες ημέρες βοηθάει σε αυτό να έχουν δει συνθήκες, σε συνδυασμό μάλιστα με τις χαμηλές ταχύτητες ανέμου, γι' αυτό τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε έτσι και αρκετές ομίκλες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό συντελεί στο να έχουμε έτσι μια αυξημένη δραστηριότητα κουνουπιών. Τραγικό το θέμα, γιατί μας έχουν γαζώσει. Μάλιστα, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, έως το 2040 τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και η αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της ελαινοσίας. Συνέχεια, σκνήπες, κουνούπια, έχει πολύ, έχει. Με την κλιματική αλλαγή να φέρνει νέα είδη κουνουπιών, η Ελλάδα ήδη καταγράφει αρκετά κρούσματα του Δυτικού Νείλου, ενώ απειλείται και από νέες ασθένειες όπως ο ιός Ζίκα. Πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά, κήρυξε η ελληνική αστυνομία, που μέσα σε 2,5 μήνες έχει προχωρήσει σε πάνω από 2.850 συλλήψεις. Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν ένας 33χρονος που φέρεται να είναι εγκέφαλος διεθνούς κυκλώματος εγκληματικής οργάνωσης και ένας 52χρονος για την εισαγωγή μεγάλων φορτίων με ναρκωτικά από χώρες της Ευρώπης. Οι ουσίες βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγού. Μέσα σε αυτοσχέδιες, νάιλον συσκευασίες και κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε φορτηγό, εντόπισαν τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών Αττικής 77 κιλά κάναβης και 3 κιλά κοκαίνης, που εισήγαγαν στη χώρα μας τα μέλη του Διεθνούς Κυκλώματος για Κίνηση Ναρκωτικών.
Από την Βαρκελόνη της Ισπανίας στην Ανκόνα της Ιταλίας και από εκεί στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό ήταν το δρομολόγιο που ακολουθούσε ο 52χρονος επαγγελματίας οδηγός φορτηγών, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του εισήγαγε δεκάδες κιλά ναρκωτικών ουσιών στην χώρα χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Επικεφαλής της οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 33χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει τις επαφές τόσο με τους εισαγωγείς όσο και με τους διακινητές των ναρκωτικών. Ο 33χρονος αποτελούσε τον εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ήταν εκείνος ο οποίος ερχόταν σε επικοινωνία με τους εμπόρους των κυκλωμάτων ναρκωτικών, καθώς επίσης συντόνιζε και τις μεταφορές που θα γινόταν με τα ναρκωτικά από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Μέσα σε μόλις 2,5 μήνες, οι υποδιευθύνσεις δίωξης ναρκωτικών σε όλη την χώρα έχουν προχωρήσει σε 2.856 συλλήψεις και έχουν κατασχέσει 732 κιλά κοκαίνης και 802 κιλά κάναβης, με το συνολικό όφελος που θα αποκόμιζαν οι δράστες να εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου συναντήθηκε με αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τους συνεχάρη με αφορμή πρόσφατες εξαρθρώσεις κυκλωμάτων των διακίνησης ναρκωτικών. Τα στοιχεία του τελευταίου διαστήματος είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Το εκτιμόμενο περιουσιακό όφελος των δραστών πολλαπλασιάζει την επιτυχία, αλλά και την ευθύνη μας να συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εγκληματικών οργανώσεων που διακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημητρητάκη. Από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλους.